Ο κορυφαίος ηθοποιός του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου, Δημήτρης Χόρν, γεννήθηκε στις 9 Μαρτίου του 1921 στην Αθήνα, σε ένα ξενοδοχείο στην οδό Σταδίου στο κέντρο της Αθήνας. Ο εθνικός μας πρωταγωνιστής μεγάλωσε σε ένα καλλιτεχνικό περιβάλλον, με νονά του την Κυβέλη, αλλά και δίπλα στη Μαρίκα Κοτοπούλη που ήταν στενή φίλη των γονιών του. Πατέρας του ήταν ο γνωστός θεατρικός συγγραφέας Παντελής Χόρν και η μητέρα του η Ευτέρπη Αποστολίδη. Σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Βασιλικού Θεάτρου, όπου έκανε τον ντεμπούτο του το 1940, στην οπερέτα του Στράους «Η Νυχτερίδα». Αμέσως μετά εμφανίστηκε στο θέατρο Ρεξ της Μαρίκας Κοτοπούλη, ως πρωταγωνιστή σε έργα όπως «Ο Πρωτεβουσιάνος», «Αλάτι και πιπέρι», «Η κυρία με τις καμελίες». Την περίοδο του 1943-1944 συμμετείχε στο θίασο της Κατερίνας, με την οποία συμπροταγωνίστησε στο «Σύζυγη με δοκιμή». Το 1944 συγκρότησε δικό του θίασο, μαζί με τη Μέρη Αρώνη, και λίγο αργότερα συνέπραξε με τη Βάσο Μανολίδου. Το 1945 συνεργάστηκε με τον θίασο Μελίνας Μερκούρη και Νίκου Χατζίσκου, ενώ την περίοδο 1946-1950 επέστρεψε στο Βασιλικό Θέατρο. Ύστερα από απουσία 2 ετών στο εξωτερικό, επιστρέφει στην Ελλάδα και το 1953 γνωρίζει την Έλλη Λαμπέτη. Ο δεσμός τους επισπεύδει το διαζύγιο της Λαμπέτη με τον Μάριο Πλωρίτη και μαζί γράφουν μια από τις πιο αστραφτερές σελίδες στην υποκριτική τέχνη. Συγκροτούν δικό του θίασο μαζί με τον Γιώργο Παπά, ανεβάζοντας έργα όπως «Ο Βροχοποιός», «Νηφικό κρεβάτι» και «Το παιχνίδι της μοναξιάς». Οι δρόμοι τους χώρισαν το 1959 και δεν ξανασυναντήθηκαν ποτέ στο θεατρικό σανίδι. Μεγάλη ήταν η συμβολή του Δημήτρη Χόρν και στον κινηματογράφο. Πρωταγωνίστησε μόνο σε 10 ταινίες, δίνοντας όμως ανεπανάληπτες ερμηνείες, όπως στην «Κάλπικη Λύρα» το 1954, στο «Μια ζωή την έχουμε» το 1955 και το «Κορίτσι με τα μαύρα» 1956. Έντονη ήταν και η ραδιοφωνική παρουσία του. Εκτός από τις μαγνητοφωνήσεις δεκάδων θεατρικών έργων, είχε περάσει στον κόσμο με ιδιαίτερο κέφι και φινέτσα ένα αεράκι εβδομαδιαίων 5 λεπτών εκπομπών που έγραφε ο Κώστας Πρετεντέρης. Με μια σουρεαλιστική ηρωνία στη φωνή του, διάβαζε φανταστικά γράμματα ακροατών στην εκπομπή «Ο Ταχυδρόμος Έφτασε». Διετέλεσε Γενικός Διευθυντής της ΕΡΤ την περίοδο 1974-1975, ενώ το 1980 ίδρυσε με τη σύζυγό του Άννα Γουλανδρή το Ίδρυμα Γουλανδρή Χόρν, σκοπός του οποίου είναι η μελέτη του ελληνικού πολιτισμού. Η πολιτεία του απένιμε το Χρυσό Σταυρό Γεωργίου I. Πέθανε στις 16 Ιανουαρίου του 1998, ύστερα από πολύμηνη ασθένεια.